Η εκπομπή περιλαμβάνει τοποθέτηση προϊόντος. T-Max 530 της Yamaha. Ένα σκούτερ με DNA μοτοσυκλέτας και μάλιστα Supersport. 14 χρόνια μετά η Yamaha παρουσιάζει το T-Max 530 με αρκετές βελτιώσεις στα ηλεκτρονικά του συστήματα, πιο γεροδεμένο και γραμμωμένο από ποτέ. Αν υποθέσουμε ότι κάποιος που δεν έχει καμία σχέση με σκούτερ και μοτοσυκλέτες, αλλά είναι φανατικός των Marvel και δει το T-Max 530 Yamaha, σίγουρα θα πιστέψει ότι ο Bob Kane από σκητσογράφος έγινε σχεδιαστής σκούτερ και μάλιστα για τους λάτρες του Batman. Η πέμπτη σε σειρά T-Max ακολουθεί τις σχεδιαστικές γραμμές του 2013. Εντυπωσιάζει με τη στιβάρη και δωρική της εμφάνιση, καθώς δωρικές γωνίες συνθέτουν την όψη της, κάνοντας τη σχεδιαστική επικαιρότητα των υπόλοιπων εταιρείων να μοιάζει τεροχρονισμένη. Στο μοντέλο του 2015 έχει προσθεθεί ένα μπροστινό σύστημα τύπου upside down 41 χιλιοστών, ακτινικές δαγκάνες με δίσκους 267 χιλιοστών συνθέτουν ένα μπροστινό σύστημα που θυμίζει ρο 6. Τα φώτα πλέον είναι τύπου LED σε σχήμα boomerang, τα οποία εκτός από γοητεία και εμφάνιση κάνουν και τη νύχτα μέρα. Άκρος λειτουργικό και εντυπωσιακό όμως είναι το ηλεκτρονικό σύστημα ανάφλεξης Smart Key. Βρίσκεται ακριβώς κάτω από το τιμόνι, εκεί που ήταν στο προηγούμενο μοντέλο η κεντρική κλειδαριά. Υπάρχει μια στρογγυλή κεραία τύπου μπουτών με δύο ημικύκλια πλήκτρα το καθένα, δύο θέσεων, δηλαδή με τέσσερις διαφορετικές λειτουργίες. Άνοιγμα σέλας, κλείδωμα τιμονιού, θέση parking και κεντρικό κλείδωμα ρεύματος. Ψεκάστε, σκουπίστε και ούτε κλειδιά, ούτε περιττές κινήσεις με εξερευνήσεις σε τσέπες και τσαντάκια. Έχετε απλά το αντίστοιχο ηλεκτρομαγνητικό κλειδί και κάθε φορά που πλησιάζετε το Yamaha σας, στο ένα μέτρο, αυτή σας υπακούει, πατώντας μία φορά τον μπουτόν της μίζας, ξεκλειδώνει αυτόματα το τιμόνι και το σκούτερ είναι έτοιμο να τεθεί σε λειτουργία. Σε περίπτωση που μείνετε από μπαταρία, υπάρχει στη δεξιά πλευρά του σκούτερ ντουλαπάκι με κλειδί που ανοίγει και στο βάθος, στην εσοχή υπάρχει κρυμμένη κλειδαριά όπου με το κλειδί που υπάρχει στο ηλεκτρομαγνητικό μπουτόν ανοίγει τη σέλα. Το συνολικό βάρος του T-Max είναι 266 κιλά γεμάτο, στην έκθεση με ABS. Αυτό όμως δεν προβληματίζει, μιας και στο κέντρο του πλαισίου που βρίσκεται ένας ροπάτος δικύλινδρος υγρόψυχτος κινητήρας 530 κυβικών εκατοστών με δύο κεντροφόρους επικεφαλής και σύστημα ψεκασμού αποδίδει 47 έπους στις 6.700 στροφές με την κατανάλωση να κυμαίνεται από τα 5,5 λίτρα μέχρι τα 8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Ο πίσω τροχός εδράζει σε ψαλίδι θυμίζοντας μοτοσυκλέτα, μιας και το μοτέρ βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο, άρα και στο αναρτώμενο βάρος του συνόλου. Με αυτόν τον τρόπο η Yamaha επιτυχάνει τη σωστότερη λειτουργία του συνόλου και μεταφέρει την κίνηση από το μοτέρ στον πίσω τροχό με έναν εξωτερικό ημάντα. Η Yamaha από αρχής γενέσεως του T-Max έχει προσθέσει στο DNA του στοιχεία σπορ μοτοσυκλέτας. Οι επιδόσεις του στις εκκινήσεις αποστάσεις, αλλά ειδικά στα ρεπρίζ από 60 μέχρι 140 χιλιόμετρα την ώρα, είναι εντυπωσιακές. Αγγίζουν επιδόσεις μεσαίες κατηγορίες μοτοσυκλετών και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις τις ξεπερνούν. Ένα ροπάτο
δυνατό τραβήμα διαρκείας που συνδυάζεται από το ξεραφένιο ήχο της εξάτμισης και το μπάσο μουκριτό από το φιλτροκούτι, απογειώνει τις αισθήσεις καθώς το T-Max επιταχύνει ακατάπαυστα. Στο σύνολό του, το Maxi Scooter σε μπερδεύει με τη στιβαρότητά του, τη δεμένη αίσθηση αλλά και προπάντων τη διάθεσή του για σπορ οδήγηση. Το τιμόνι είναι τοποθετημένο χαμηλά και προσφέρει καλό έλεγχο αλλά και ταχύτατες αλλαγές πορείας, προτρέποντας τον ναυάτη σε γρήγορους ρυθμούς οδήγησης. Η τροχή είναι 15 ιντζών, φορώντας σπορ ελαστικά, ανταποκρίνονται άψογα σε στριφτερές διαδρομές, βάζοντας τον ναυάτη σε mode απόδρασης από το κλεινό νάστι. Πέραν από τις καθημερινές μετακινήσεις και ανάγκες, όπου σε αυτόν τον τομέα κάνει τη δουλειά του υποδειγματικά, προσφέροντας άνετη σέλα, προσφέρει ασφάλεια, ποιότητα και αναζητά επιπλέον ώρες οδήγησης ώστε να δείξει την αξία του. Το T-Max είναι μια κατηγορία από μόνο του, όχι για τις μεμονωμένες προαναφερθήσεις αξίες του, αλλά για τη μοναδικότητα του συνόλου και την ισορροπημένη προσέγγιση στον χώρο των μοτοσικλετών, χωρίς να χάνει τίποτα από την εργονομία ενός Maxi Scooter. Ένα εργαλείο δουλειάς και απόδρασης, με πολυδιάστατες αρετές, βρυχάται στους ρυθμούς των τριών διαπασών και ακούει στο όνομα T-Max 530. Με την τιμή του να ξεκινάει από τα 10.290 ευρώ για την απλή έκδοση, 11.690 για την έκδοση με ABS, που ήταν και το σκούτερ της δοκιμής, και τη special έκδοση να φτάνει τις 11.990 ευρώ. Έτσι λοιπόν η Yamaha με το T-Max 530 έχει ανοίξει νέους ορίζοντες στον κόσμο των σκούτερ, δημιουργώντας μια νέα κατηγορία δικύκλων με προνόμια από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Την εβδομάδα που μας πέρασε, η Yamaha Movistar ανακοίνωσε στην Μπαρτσελόνα την ανανέωση των συμβολέων της με τον Βαλεντίνο Ρώση και Τζορτζ Λορένθο. Παράλληλα, έγινε και η πρώτη παρουσίαση των δύο εργοστασιακών μοτοσυκλετών. Ο Λιβ Τσάρβις, διευθύνων σύμβουλος της Yamaha Motor Racing, δήλωσε ότι με την ανανέωση των συμβολέων είναι ευτυχής και ικανοποιημένος, προσδοκώντας για το 2016 τον παγκόσμιο τίτλο. Ο Βαλεντίνο Ρώση και Τζορτζ Λορένθο εξέφρασαν την ικανοποίησή τους που παραμένουν οι δύο εργοστασιακοί αναβάτες για την ομάδα των τριών διαπασών και υποσχέθηκαν συνεργασία με τα μέλη των ομάδων τους και περισσότερη δουλειά πάνω στις νέες εργοστασιακές YZR M1. Ραντεβού στον πρώτο αγώνα που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαρτίου στην πίστα του Κατάρ. Αυτό ήταν το σήμα. Μετά από το σήμα θα βγαίνω εγώ. Δεν είχε άλλη προειδοποίηση. Αν θέλετε, αλλάξτε κανάλι τώρα. Fax. Πίσα μαν, fax. Ποια είναι η απορία σου? Κλείνουμε από τον κεντρικό διακόπτη. Πατάμε συμπλέκτη με τη μυζιά. Αυτόματο ή με ταχύτητες. Πίσω φρένο ή μπροστινό. Backpack ή τσάντα τεπόιστου. Βουνό ή θάλασσα. Ανηφόρα ή κατηφόρα. Τη μαρίνεται Γιώργο. Δικάβαλο ή μονοκάβαλο. Λάδια ή βαλβολίνες. Βάζουμε γυαλιστικό στη σέλα. Ψιλοτάκουνα στη μηχανή. Ο οδηγός ή ο συνοδηγός. Εμένα ή κάπου αλλού. Έλα, στείλ τα όλα. Πίσαμαν, παπάκι, towheelride.gr.
Τι κάνουμε στο δρόμο αν ο μπροστινός κάνει οχτάρια? Κοίταξε να δεις, ή θα μείνεις πίσω και θα κάνεις εφτάρια, ή θα βγεις μπροστά να κάνεις εννιάρια. Δεν υπάρχει άλλη ενδιάμεση επιλογή. Καλέ μου φίλε, έχω ένα Beverly 300 και δεν μου κουμπώνει η Δευτέρα. Τι να κάνω? Έχω πελαγώσει. Σπυρό, ένα πράγμα έχω να σου πω. Τρίτη με Κυριακή, Δευτέρα τον Beverly ρεπό. Μιχάλης, αυτόν τον ξέρω. Καρατιμώνα ESS. Για κάτσε ρε Μιχαλάκη, εκεί πέρα στον Άγιο που ερχόσουνα, τι έβλεπες? Πού πηγαίνανε μπροστά, τιμόνια ή κλιπόνς? Καρατιμώνα ή Μάρτον? Κάτσε, γιατί έκλεισε. Με μέλι ή με ρέντα? Μιχάλη, ένα πράγμα έχω να σου πω. Καλός ο Λουκουμάς, γιατί εκεί απευθύνεσαι. Με μέλι είσαι στην παράδοση. Με ρέντα στην τεχνολογία. Είσαι τώρα φρεσκαδούρα. Είσαι από τους καινούριους. Έχεις δοκιμάσει να φας δύο μερίδες λουκουμάδες όμως? Και στην επιστροφή εκεί μετά τις καταπτώσεις που ξεκινάνε τα φρένα, να δεις να σου βγαίνει ο Λουκουμάς εδώ πάνω και να είσαι μέσα από το κράνος και να ανοίγεις ζελατίνα να πάρεις αέρα. Λουκουμάδες μόνο με το αυτοκίνητο. Με το μηχανάκι, το στάκι, εντάξει, και το παίρνεις και με γαλοπούλα, να είναι και λίγο ελαφρύ. Πώς προσπερνάμε ηλικιωμένο? Ο Γιάννης. Όχι αυτός ο Γιάννης. Άλλος Γιάννης την έκανε αυτήν. Γιάννη μου, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Δοκιμάζεις κόρνα. Αν δεν ακούει, δοκιμάζεις φώτα. Αν δεν ακούει ή άμα δεν βλέπει, κάθεσαι και περιμένεις το χάρο. Enduro ή street? Είναι δυνατόν να κάνεις τέτοια ερώτηση? Πάρε ένα street μηχανάκι και τράβα στην Πάρνηθα. Και πάρε και ένα enduro να πας σε ένα ταξίδι βόρειο ακροτήρι. Enduro για το χώμα, street για την άσφαλτο. Τώρα για τους τυχερούς που έχουν και τα δύο, τυχεροί. Kill switch ή διακόπτη? Παρακάτω. Αυτή την ερώτηση την έχουμε απαντήσει πόσες φορές, ρε? Παραπάνω από τρεις φορές. Ποιος έπεσε? Πώς απαντάμε στο φάσκελο? Θέλω να είσαστε ευγενείς, ρε. Δεν θέλω να απαντάτε να πούμε με τέτοια πράγματα. Ο άλλος είναι εκεί πέρα Καραγκιοζάκος, είναι ένας μικροαστός, ο οποίος τέλος πάντων σε φασκελώνει στον δρόμο. Γιατί έκανε μια παράνομη προσπέρα στον γύρισμα με 180 χιλιόμετρα μπροστά του και τι έγινε? Και σε μούτζωσε. Ρίχτω να. Άντε, καλή συνέχεια, μαγκές. Είναι 90 χρονών περίπου τώρα, αλλά φτάνουν μέχρι τα 250. Ξέρετε τι είναι αυτά εδώ τα γατάκια? Είναι λιωτά λαχανικά τους. Εχθές, μέσα από κάποια μονοπάτια, βγήκα στον ποταμό Μπάσε. Αν και είναι μεγάλος ποταμός, σε αυτό εδώ το σημείο μπορούσα να περάσω απέναντι. Εκεί όμως το μονοπάτι γίνεται από το ανηφορικό και επειδή χθες έβρεχε, όλα γλιστρούν. Η πόλη σου είναι ο κόσμος σου. Yamaha NMAX, το πρώτο σκούτερ στην κατηγορία του με standard ABS, σύστημα VVA για οικονομία και δύναμη και χώρο για full face κράνος. Yamaha NMAX, η πόλη σου στο maximum, με 2.890 ευρώ.